Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφιανέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπουλιά. Υπάρχει σύγκριση καταστροφών. Αυτούργός δεν υπάρχει. Αρκεί μια συγγνώμη για να σβηστούν όλα. Σε ένα διαρκές έγκλημα, έγκλημα διαρκείας, για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν φυσικά και ηθική και φυσική αυτουργή, και αυτοί πρέπει να αναζητηθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλώντας για τις πυρκαγιές φέτος στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, στο διαχρονικό έγκλημα που γίνεται σε βάρος του φυσικού πλούτου, της περιουσίας και της ζωής πολιτών μας, στις κυβερνήσεις και την προηγούμενη και τις πιο προηγούμενες, γιατί είναι υπόλογες στην απουσία πρόληψης, στην εγκατάλειψη των δασών, στο διαχωρισμό της δασοπροστασίας από τη δασοπυρόσβεση, σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχουν παιχτεί όλο το προηγούμενο διάστημα με την υποστελέχωση, και που αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι τα αποκαίδια τα οποία εισπνέουν οι Αθηναίοι ή οι κατεστραμμένοι κυριολεκτικά Βόρεια Εύβοια, η Ηλία, η Μεσσηνία, άλλες γωνιές της πατρίδας μας. Κύριε Σοφιανέ, νομίζω από αρχές Σεπτέμβρη μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος του κυρίου Χατζηδάκη με τον οποίο διώκεται η συνδικαλιστική δράση. Μήπως ήρθε η ώρα να ρωτιέται πολλοί κόσμος, φαντάζομαι φτάνει και στα δικά σας αυτιά, το κίνημα να απαντήσει με νέες μεθόδους, με νέα όπλα? Το κίνημα πρέπει να απαντήσει με όλα τα μέσα και τα όπλα που διαθέτει και άλλα που θα σκεφτεί η ευρηματικότητα και η συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων στα σωματεία, γιατί αυτό είναι ένα πραγματικό κάλεσμα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες ενός νόμου που ψηφίστηκε, τον απεργοκτόνο και εργατοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, με την κατάργηση της όποιας διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου, με την προσπάθεια να μπουν στο γύψο τα συνδικαλιστικά, απεργιακά και εργασιακά δικαιώματα. Η προσπάθεια η δική μας όσον αφορά τους κομμουνιστές, το ΚΚΕ, η συμβολή μας σε αυτή την ελπιδοφόρα συσπήρωση συνδικάτων και ομοσπονδιών που κινούνται στο ΠΑΜΕ αλλά και μαζί με το ΠΑΜΕ διεκδικούν, είναι αυτά να καταργηθούν στην πράξη. Είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος αγωνιστικός σχεδιασμός που με τη συμμετοχή των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων, που αυτοί πλήττονται ξεχωριστά και με βάναυσο τρόπο, αν θέλετε, στο πλέγμα εργασιακών δικαιωμάτων, να χρηστευτούν στην πράξη και οι απεργοκτόνοι νόμοι αλλά και τα μέτρα τα συγκεκριμένα που δίνουν τη δυνατότητα στην εργοδοσία να φτιάχνει τον εργάσιμο χρόνο και ο εργαζόμενος να δουλεύει κυριολεκτικά όταν, όποτε, όπου και όσο θέλει ο εργοδότης του. Αυτό είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα, γι' αυτό και εμείς δεν θεωρούμε παιδιακές τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια όπως κάνει η κρατικοδίαιτη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Γι' αυτό τα καλέσματα απέναντι και στον νόμο που φέρνει τον αντιασφαλιστικό, που ουσιαστικά δίνει στο ιδιωτικό κεφάλαιο της επικουρικής συντάξης η κυβέρνηση, οργανώνονται συλλαλητήρια την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και εννοείται υπάρχει αυτό το αγωνιστικό κάλεσμα για μια προετοιμασία, για μια εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη ΔΕΘ και κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, γιατί κατά τη γνώμη σας η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ είναι απούσα και στη ΔΕΘ αλλά και σε καθημερινά ζητήματα του εργατικού κόσμου? Έχει παίξει το ρόλο της αυτή η ηγεσία και από τις πολιτικές δυνάμεις που την αποτελούν στο να χτυπηθεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, να απαξιωθεί, να μεταφραστεί κυριολεκτικά σε μια διαδικασία στην οποία συνενεί ο εκάστοτε Παναγόπουλος με τον εκάστοτε Υπουργό. Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια απαξίωσης χτυπήματος της οργάνωσης των εργαζομένων, ειδικά του ιδιωτικού τομέα, στα συνδικάτα τους, η ελπιδοφόρα προσπάθεια που κάνει το Πανεργατικό Μέτωπο μαζί και με άλλα συνδικάτα και ομοσπονδίες που χωρίς να ταυτίζονται μαζί του παλεύουν, αγωνίζονται μαζί με το Πανεργατικό Μέτωπο, είναι ένα σημείο, αν θέλετε, όχι μόνο αντίστασης αλλά και μιας αισιόδοξης προοπτικής. Δεν παίζουν μόνοι τους. Υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει κίνημα, υπάρχει κόσμος που βγαίνει στο δρόμο, υπάρχει κόσμος που την αγανάκτησή του και την οργή του τη διοχετεύει με όρους διεκδίκησης, με όρους απόσπασης μέτρων, επιμέρους κατακτήσεων, αλλά και συνειδητοποίησης για το που πρέπει να πάει αυτός ο αγώνας για να μην εγκλωβιστεί στις όποιες προεκλογικές δεσμεύσεις και ψεύτικα και κούφια λόγια που ακούμε
μπροστά στις εκλογές από αυτόν τον ιδιότυπο δικοματισμό που μας έχει φορτωθεί από τα χρόνια των μνημονίων και μετά. Κύριε Σοφιανέ, μεγάλο θέμα είναι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Πλασάρεται πολύ το αφήγημα ενός νέου διχασμού. Συμφωνείτε με αυτό? Να σας πω, γίνεται μια προσπάθεια γύρω από την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού σαν μέτρο προστασίας απέναντι στην πανδημία, αλλά απέναντι και στις άλλες αρρώστιες, γιατί η θέση μας απέναντι στα εμβόλια δεν διαμορφώθηκε τώρα. Γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες αντιεμβολιαστικές και το προηγούμενο διάστημα πριν την COVID. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του καθολικού εμβολιασμού, της ενημέρωσης, της επιστημονικής τεκμηριωμένης ενημέρωσης του κόσμου, γίνεται προσπάθεια, πώς να το πω, να αντιστραφεί και να καλυφθούν οι μεγάλες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, κρυμμένη πίσω από τους συνωμοσιολόγους και από σκοταδιστικές αντιλήψεις γύρω από τα εμβόλια, προσπαθεί να κρύψει τις δικές της ευθύνες. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι στην Ελλάδα μόλις το 54% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης που έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τον πόλεμο των εταιριών να υπονομευτεί η προσπάθεια του εμβολιασμού. Όλη αυτή ο πόλεμος των εταιριών που έγινε γύρω από τα εμβόλια και τις παρενέργειες είχε αποτέλεσμα να μεγαλώσει την ανησυχία, τον προβληματισμό σε έναν κόσμο. Και αυτός ο προβληματισμός είναι υγιής και δεν μπορεί να ταυτίζεται με σκοταδιστικές λογικές, μεσαιωνικές λογικές, οι οποίες δεν έχουν καμιά θέση, να το πω έτσι, σε μια ορθολογική συζήτηση. Ταυτόχρονα όμως εμείς λέμε ότι τα εμβόλια είναι ένα μέσο, είναι ένα από τα όπλα. Το βασικό είναι το σε τι κατάσταση βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν το 19. Και μιλάμε για σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας. Γνωρίζετε κι εσείς ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που μας λέγανε να τους χειροκροτήσουμε, τώρα ουσιαστικά τους αναστέλουν τις άδειές τους, τους αναγκάζουν τους ανθρώπους που έχουν δώσει μια μάχη όλο τον χρόνο να μην πάρουν την άδειά τους, για να καλύψουν τα δικά τους κενά, τις δικές τους ευθύνες και τη δική τους πολιτική, η οποία κυριολεκτικά έχει αποτύχει. Εμείς θεωρούμε ότι το μέτωπο για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής, γιατί μιλάμε για ζωή σε συνθήκες πανδημίας και 14.000 νεκρών συμπολιτών μας, πρέπει ο λαός να το πάρει στα χέρια του, πρέπει να το κάνει η δική του υπόθεση και να απαιτήσει και την κατάσταση στα νοσοκομεία και τις μαζικές προσλήψεις, αλλά και να μην περάσουν τα σχέδια που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για κλείσιμο νοσοκομείων, ενώ είναι σε εξέλιξη το 4ο κύμα πανδημίας. Η κυβέρνηση σκοπεύει... Είστε απόλυτα σαφείς αυτό που λέτε. Σκοπεύει και... με νομοσχέδιο, με συγχωρείτε, το Σεπτέμβρη, να προχωρήσει στο όνομα των συγχωνεύσεων, λέει, και μιας ορθολογικής κατανομής σε κατάργηση νοσοκομείων. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, γιατί αυτές τις πόλεις τις έχει ονοματίσει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια. Κύριε Σοφιανέ, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Εχθές 35.000 υποψήφοι, διορθώστε με αν κάνω λάθος τον αριθμό, μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τελικά πάβει να είναι δημόσιο αγαθό η μόρφωση? Έχει πάψει προπολού να είναι δημόσιο αγαθό η μόρφωση όταν κοστίζει πανάκριβα στη λαϊκή οικογένεια και το πώς θα τα φέρει βόλτα το παιδί του, όχι μόνο στην δευτεροβάθμια, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και φυσικά τι θα κάνει μετά το τέλος του λυκείου. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα της ελάχιστης εισαγωγής αυτού του νόμου, που μαζί με την Τράπεζα Θεμάτων και μαζί με το ακόμα πιο ταξικό και διαχωρισμένο σχολείο που πέρασε η κυρία Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία, έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για να είμαστε ακριβείς και να μην δίνουμε πατήματα στις διάφορες αριθμητικές αλχημίες του Υπουργείου, πάνω από 18.000 είναι οι λιγότεροι οι οποίοι πέρασαν αυτή τη χρονιά στα πανεπιστήμια. Αυτός ο κόσμος μαζί με ακόμα 20.000 είναι η ενδυνάμει πελατεία των ιδιωτικών ΙΕΚ, των κολεγίων, τα πτυχία των οποίων τα έχουν ισοβαθμίσει με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι η νέα πελατεία για την ιδιωτική μεταδευτεροβάθμια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα πάνω από 15.000 θέσεις μένουν κενές στα προπτυχιακά τμήματα σε τμήματα σχολών, και ναι.
δεκάδων σχολών και οδηγούν ουσιαστικά σε κλείσιμο σχολές. Και ξέρετε, εδώ δεν είναι το θέμα ότι πέρασε ένας ή κανένας στην Α ή Β, στο Α ή Β τμήμα μιας σχολής. Είναι το τι θα γίνουν οι φοιτητές αυτών των σχολών που βρίσκονται στα μεγαλύτερα έτη. Είναι Βέβαια. Το παιχνίδι που παίζεται με μια σειρά πανεπιστημιακά ιδρύματα που έσπηραν σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί τα έκαναν αυτά. Δεν δημιουργήθηκαν από μόνα τους αυτά τα τμήματα. Σε προηγούμενες περιόδους διαμόρφωσαν αυτό το τοπίο το πανεπιστημιακό και τώρα προσπαθούν να το μαζέψουν, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ουσιαστικά πώς να το πω, με τα βαφτίσια των τμήματων ΤΕΗ που συμβολέθηκαν και έγιναν πανεπιστημιακά. Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, ναι. Χωρίς καμία, σε όλη την Ελλάδα έγινε αυτό, χωρίς καμία ενίσχυση στην υποδομή, χωρίς καμία ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα η Ελλάδα στην αναλογία φοιτητών και μελών ΔΕΠ να είναι στις χειρότερες θέσεις ανάμεσα σε αυτούς με τους οποίους συνήθως μας συγκρίνουν με τις διάφορες αξιολογίες πανεπιστημίων που κάνουν. Κύριε Σοφιανέ, μια τελευταία... Είναι συνέπειες της πολιτικής τους και το πρόβλημα, ξέρετε κύριε Παπούλια, ποιο είναι. Μπορούμε να περιγράφουμε πραγματικά με τις ώρες τα αποτελέσματα που φέρνει αυτή η πολιτική, που όσο και αν την μακιγιάρουν επικοινωνιακά, αφήνει αποτύπωμα στη λαϊκή οικογένεια, στο άγχος και στην αγωνία και για τα παιδιά. Βέβαια. Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, πρέπει να φανεί ότι υπάρχει αντίπαλος σε αυτή την πολιτική, ότι δεν είναι ένα παιχνίδι στημένο ποιος είναι πιο ικανός από τους δύο. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα και να δείξει τη δύναμή του. Κύριε Σοφιανέ, μια τελευταία ερώτηση. Διαβάζοντας σήμερα τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συντακτών, βλέπω ότι απευθύνει εκ νέου πρόσκληση για συζήτηση, για συνεργασία με εσάς, με το ΚΙΝΑΛ. Είστε διατεθειμένοι να τη συζητήσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή να καθίσει να συζητήσει ποια? Να σας πω, το πρώτο είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα γίνει κολυμπήθρα του Σιλουάμ για τις κυβερνητικές αλλά και για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική που έχει και που είχε και που έχει και σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Μου είπατε για τον νόμο Χατζηδάκη, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι τα μισά άρθρα του νόμου Χατζηδάκη τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα μιλούσε για τη μάχη των μαχών. Κυριολεκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτισμένος σε στρατηγικές επιλογές όπως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας ράβει, ο άλλος συνεχίζει. Δείτε την κατάσταση σε σχέση με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, με τους εξοπλισμούς, με τις θέσεις σε σχέση με τους Αμερικάνους. Δείτε το ότι συμφώνησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το υπερμνημόνιο, όπως το ονοματίσαμε εμείς σαν κόμμα, και το οποίο θα φέρει βαριές συνέπειες στην καθημερινότητα του κόσμου. Υπάρχει κυβερνητική πείρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και πολιτική πείρα σε έναν κόσμο να καταλαβαίνει ότι αυτά είναι λόγια που προετοιμάζουν τα προεκλογικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορούν, όχι το ΚΚΕ, αυτό είναι δεδομένο. Δεν αφορούν αυτά τα καλέσματα έναν κόσμο που αγωνιά, έναν κόσμο που απογοητεύτηκε, έναν κόσμο που σήμερα βλέπει να εγκλωβίζεται απέναντι στο διαλέξτε ανάμεσα Τσίπρα Μητσοτάκη. Κανένας από τους δυο. Μπροστά μας είναι οι μεγάλες αναμετρήσεις, γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή η χώρα, αυτός ο λαός να ζήσουν καλύτερες μέρες, ξεμπερδεύοντας με ένα σύστημα εκμετάλλευσης το οποίο κυριολεκτικά έχει τσακίσει το παρόν και το μέλλον του λαού μας. Κύριε Σοφιανέ, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.